Εδώ και 3,5 χρόνια ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό, στην καλύτερη εταιρεία στον κλάδο της, με καλό μισθό και συνθήκες εργασίας. Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα γιατί μου λείπει η οικογένεια, αλλά και ορισμένα πράγματα στον τρόπο ζωής. Φοβάμαι όμως την επαγγελματική επιβεβαιότητα. Η νοοτροπία σε ορισμένα πράγματα επίσης είναι σημαντικά διαφορετική έξω σε σχέση με την Ελλάδα. Σε καταλαβαίνω στο ανάποδο εγώ. Όταν ήρθα η Ελλάδα, κόντεψα να τεινάξω τα πέταλα. Όταν είδα την νοοτροπία πριν 30 χρόνια. Πώς μπορώ να ξεπεράσω αυτές τις φοβίες και να καταφέρω να επιστρέψω. Κοίταξε, τη φοβία την επαγγελματική ποτέ δεν ξεπεράσει, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής εδώ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματική αβεβαιότητα και δεν ξέρω πώς θα είναι και σε λίγα χρόνια τα πράγματα. Τώρα, κοίταξε να δεις. Είναι πολύ νωρίς μέσα σε 3 χρόνια να ενσωματωθείς σε μια καινούργια χώρα, γιατί είναι σαν να προσγειώθηκες σε έναν άλλον πλανήτη. Πέρα από την καλή σου οικονομική και εργασιακή κατάσταση, νιώθεις μια προσωπική μοναξιά. Δεν ξέρω αν είσαι μόνη σου εκεί, Μαρία. Προσπάθησε να έρθεις σε επαφή με την ελληνική κοινότητα, αλλά και το έχω ξαναπεί και σου έχω βάλει ένα link του βίντεο, δεν απάντησες. Κάνε παρέα με ντόπιους. Κάνε δραστηριότητες ώστε να είσαι σε παρέα και με μετανάστες, παιδιά μεταναστών, αλλά και με ντόπιους. Αν πραγματικά δεν θέλεις με τίποτα να ενσωματωθείς εκεί και δεν σου πάει καθόλου όλο αυτό, φυσικά θα γυρίσεις την πατρίδα σου, δεν μπορώ εγώ να σου πω τι θα κάνεις, αλλά να ξέρεις ότι θα έχεις επαγγελματική αβεβαιότητα για όλη σου τη ζωή. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι ζούμε στην Ελλάδα. Πώς να ξεπεράσεις αυτό το φόβο, δεν ξεπερνιέται. Το παίρνεις απόφαση και πορεύεσαι με αυτό. Και κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς στη χώρα που ζεις. Αν έρθεις στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα σου πω κάτι για να σου χαϊδέψω τα αυτιά, δεν μπορώ. Μακάρι να μπορούσα. Οκ. Πάρ' το απόφαση. Αν πραγματικά είσαι μπερδεμένη, προτείνω να κάνουμε 1-2 συνεδρίες life coaching για να δούμε λιγάκι ποιες είναι αυτές οι φοβίες και πόσο έντονες είναι. Μήπως κάνουμε λίγο EFT γι' αυτό. Εντάξει. Όλα γαλαζίου. Bullying σε χώρο εργασίας. Πώς αντιμετωπίζεται και τι κάνεις αν σε εκδικούνται που αντιδράς. Έτσι γίνεται όπως το λες. Εκδικούνται που αντιδράς. Κοίταξε να δεις. Αν το bullying έχει αρχίσει και βγαίνει, ξεπερνάει τα όρια, που κάθε bullying είναι εκτός ωραία. Πρέπει να πας στους υπεύθυνους. Όταν αυτό δεν σταματάει, και εσύ καλά κάνεις και αντιδράς για μένα και δεν το καταπίνεις, αλλά χρειάζεται να πας στους υπεύθυνους ή στην επιθεώρηση εργασίας. Δεν γίνεται αλλιώς. Χρειάζεται κάτι να κάνεις έμπρακτα. Μην τους αφήνεις. Δεν ξέρω αν είναι ένας ή πολλά άτομα μαζί. Το άτομο που ασκεί bullying είναι πάντα το προβληματικό άτομο. Δεν είναι αυτός που δέχεται το bullying. Εσύ αντιδράς, δεν σταματάνε απευθείας σε προϊστάμενο ή σε επιθεώρηση εργασίας ή να ζητήσεις από την εταιρεία, δεν ξέρω πού εργάζεσαι, να σε βάλουν σε άλλο πόστο μακριά από αυτούς τους συναδέλφους. Κάτι να γίνει. Οκ. Κάνε κάτι, μην το αφήνεις έτσι. Λούκα, πώς γίνεται να μην επηρεάζεις από τις γνώμες των άλλων και πώς να μην επιδιώκεις την επιβεβαίωσή τους για κάθε σου απόφαση. Να μην δίνεις λογαριασμό για τις αποφάσεις σου, τόσο απλά. Όταν αρχίζεις και μιλάς για τους στόχους σου, τις αποφάσεις σου και τη ζωή σου, ο άλλος παίρνει θέση, σου λέει τα δικά του, τα οποία δεν είναι δικά σου, είναι δικά του, και εσύ επηρεάζεσαι, τόσο απλά. Έχω πει σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, όταν έλεγα την ιστορία μου, ότι εγώ ποτέ δεν λέω τους στόχους μου, σκάνε. Μόνο σε λίγους, ελάχιστα εκλεκτούς που ξέρω ότι δεν θα το κρίνουν, απλά θα με ψυχώσουν ή θα με βοηθήσουν αυτά τα πράγματα πιο καθαρά. Ποτέ. Ακριβώς για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Σταματάμε να μιλάμε γι' αυτά. Μόνο σε λίγα εκλεκτά άτομα. Χριστίνα, μεσονύχτη. Πώς να κόψω το κάπνισμα και να μην το ξαναρχίσω ποτέ. Το κάπνισμα, όπως όλοι οι εθισμοί, γιατί είναι εθισμός, πνίγει συναισθήματα. Μας δημιουργεί μια ανεφελώδης κατάσταση και δεν νιώθουμε τόσο ξεκάθαρα τα συναισθήματά μας. Το θυμό, τη θλίψη και πολλά άλλα δυσάρεστα τοξικά συναισθήματα. Αν το κόψεις, θα τα νιώθεις αυτά τα συναισθήματα. Και γι' αυτό νιώθουμε μια νευρικότητα όταν κόβουμε το κάπνισμα ή σταματάμε έναν εθισμό. Γιατί θα νιώθεις νυφάλεια αν σταματήσεις το κάπνισμα. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Και μόνο σε σκέψη ότι δεν θα ξαναρχίσεις ποτέ, θες να καπνίσεις περισσότερο. Υπάρχουν τρόποι. Αν θέλεις να σε επικοινωνία και θα το δούμε λίγο μαζί. Γεράσιμος Κοντάρης. Έχω πάρα πολλά νεύρα, συσσωρευμένη ενέργεια. Έχω προβληματισμούς και νομίζω ότι στο νησί μου δεν μπορώ να συνεννοηθώ με κανέναν που να έχει τις γνώσεις που έχω εγώ. Παλεύω για κάτι πιο σταθερό στο εργασιακό τομέα και όλο εμπόδια. Τι φταίει.
Στον εργασιακό τομέα δεν μπορώ να σου πω τι φταίει. Πρέπει να ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Αυτό μπορούμε να το πούμε και λίγο κατηδία. Στο νησί, κοίταξε, στα νησιά είναι σαν χωριά. Έχουν άλλη νοοτροπία. Λειτουργούν με πολύ παροπίδα. Ούτε εγώ που ζω σε επαρχία δεν μπορούσα να συνεργαστώ με κανέναν. Εγώ βέβαια είχα έρθει σε μεγάλη ηλικία. Είχα ένα δικό μου άνθρωπο που ήταν άρρωστος και έπρεπε να μείνω παραπάνω. Φυσικά ο πατέρας μου βασικά. Δεν είχα ζήσει ποτέ εκεί, δεν ήξερα κανέναν και δεν μπορούσα να συνεργαστώ με κανέναν. Εκτός από ελάχιστος. Είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση για έναν άνθρωπο που είναι από πόλη με τους ανθρώπους της επαρχίας. Είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν ξέρω αν έχεις μεγαλώσει εκεί ή όχι. Θα συνεχίσει να είναι έτσι, γιατί αν έχεις πολλές γνώσεις και ψάχνεσαι, οι άνθρωποι που είναι στις επαρχίες και δεν έχουν ερεθίσματα, μπορεί να διαβάζουν, μπορεί να ενημερώνονται ορισμένοι από αυτούς, αλλά δεν έχουν πολλά ερεθίσματα. Κατά ψέματα, κατά κάποιο τρόπο έχουν μείνει στάσιμοι. Είναι ένα χαρακτηριστικό της επαρχίας αυτό παγκοσμίως. Στην πόλη υπάρχει περισσότερη εξέλιξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και συνέχεια γνωρίζουμε καινούριο κόσμο. Αυτό δεν συμβαίνει στις επαρχίες. Τώρα, θέλεις να μείνεις εκεί? Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλεις να μείνεις επειδή είναι η πατρίδα σου? Βλέπω ότι και επαγγελματικά μπλοκάρεις. Ίσως αυτό το ψυχολογικό μπλοκάρισμα να σε μπλοκάρει και επαγγελματικά και να έχεις λίγο βουλιάξει, να έχεις λίγο βαλτώσει. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό αν θέλεις. Τι ακριβώς θέλει, τι συμβαίνει, πόσο καιρό ζεις εκεί, τι αντιμετωπίζεις και αν θες να συνεχίσεις να ζεις εκεί, έτσι. Παιδιά, ειλικρινά δεν είμαστε όλοι για επαρχία. Μερικοί, ναι, μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Μερικοί, όχι. Όπως και η Αθήνα δεν είναι για όλους, έτσι και η επαρχία δεν είναι για όλους. Ξεκάθαρα. Και μία τελευταία. Σελίνα λέει, πώς επηρεάζουν τα μέρη που βγαίνουμε το αν θα βρούμε κατάλληλο σύντροφο. Εσύ τώρα μάλλον εννοείς πώς θα βρω κατάλληλο σύντροφο στα μέρη που βγαίνω. Ο κατάλληλος σύντροφος έρχεται ξαφνικά. Μπορεί να βγαίνεις 10 χρόνια και να μην γνωρίσεις ποτέ κανέναν. Και να μην βγεις ποτέ και να πας μία φορά στην εφορία να πάρεις ένα χαρτί και ο υπάλληλος απέναντί σου να είναι ο άντρας της ζωής σου. Και να πάθει πλάκα και οι δύο. Δεν μπορούσα να σε απαντήσω σε αυτό. Ο άντρας της ζωής σου είναι κάτι που έρχεται από πάνω. Από το σύμπαν, από το Θεό, από τη μοίρα, από τη μαγεία της ζωής. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Αυτό δεν το ψάχνεις, αυτό έρχεται. Φυσικά, εσύ θα βγαίνεις και θα είσαι σε ενεργή, αλλά θα έλεγα κάνε αυτά που σου αρέσουν και μην κάνεις πράγματα μόνο για να βρεις σύντροφο. Δεν θα βρεις έτσι. Θα είσαι πάντα σφιγμένη και σε αναμονή και θα το εκπέμπεις. Ενώ όταν κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και αφήνεσαι, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να αφήνεσαι, τότε κάποια στιγμή απλά έρχεται και το δέχεσαι πάρα πολύ όμορφα και ωραία, γιατί ήταν η ώρα να έρθει. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, ήταν ένα τεράστιο Q&A, πολύ μεγάλο Q&A. Τελειώσαμε όμως, πολύ ωραίες ερωτήσεις μου κάνατε, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Και τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Μετά από μερικούς μήνες πάλι θα κάνουμε Q&A. Φιλάκια πολλά και θα ξαναλέμε στο επόμενο μας βίντεο και θέμα. Σας χαιρετώ.